στο Μύρτο, είναι τρίτη χρονιά φέτος στο Μύρτο. Έχουμε ξεκινήσει, βέβαια, αυτή η διοργάνωση ξεκίνησε από την Κρήτη. Το 2008 την πρώτη χρονιά ήμασταν νότια των Χανίων για 2 χρόνια και τώρα εδώ και 3 χρόνια έχουμε ξαναγυρίσει στην Κρήτη, στο Μύρτο. Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει να επιλέξετε το Μύρτος για να κάνετε την ελεύθερη κατάδυση? Κοιτάξτε, για τέτοιες διοργανώσεις υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να πληρεί ένα έρος, μια τοποθεσία. Το κύριο είναι καλή πρόσβαση στη θάλασσα, βάθος και προστατευμένες συνθήκες, που το Μύρτος τα έχει όλα αυτά. Η καιρή είναι καλή, ειδικά φέτος είχαμε πάρα πολύ καλούς καιρούς. Τα νερά είναι ζεστά. Οι επιδόσεις που είχαμε σε αυτούς τους αγώνες? Φέτος είναι μια χρονιά η οποία, επειδή ο αγώνας οργανώθηκε πολύ στην αρχή της σεζόν αθλητικά, έχουμε καλές επιδόσεις, έχουμε αρκετούς αθλητές να φτάνουν περίπου στα 90 μέτρα βάθος με μια ανάσα. Δεν έχουμε όπως σε προηγούμενες χρονιές προσπάθειες για παγκόσμια ρεκόρ κτλ. Απλά λόγω του πότε έχει τοποθετηθεί χρονικά η διοργάνωση αυτή είναι στην αρχή της προπονητικής περίοδου για τους περισσότερους αθλητές. Οπότε πολύ ωραίες επιδόσεις μεν, όχι παγκόσμια ρεκόρ ακόμα. Είχαμε ένα ρεκόρ όμως στην πισίνα σήμερα. Από είχαμε αρκετά ρεκόρ. Έχουν γίνει ήδη περίπου 5 εθνικά ρεκόρ στη θάλασσα και έγινε σήμερα ένα ρεκόρ Μεγάλης Βρετανίας στην πισίνα, στη στατική άπνοια, στο κράτημα δηλαδή της αναπνοής για χρόνο. Αλλά ήδη έχουμε και πάρα πολύ καλές επιδόσεις στη θάλασσα. Να δούμε λίγο πόσο κράτησε την αναπνοή του. Ναι, ήταν η Τζορτζίνα Μίλλερ, μια αθλήτρια από την Αγγλία, η οποία κράτησε για 6 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Και όταν πηγαίνουν στην ελεύθερη κατάδυση, πόσα μέτρα φτάνουν και πόση ώρα κρατάνε? Στο βάθος, οι επιδόσεις που έχουμε μέχρι στιγμής εδώ είναι περίπου στα 90 μέτρα έχουν φτάσει κάποιοι αθλητές, όπου εκεί μιλάμε για βουτιές διάρκειας 3 μέχρι 4 λεπτών. Στα 120 μέτρα έχει γίνει εδώ στην... Πέρσι είχαμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Γάλλο, τον Γκιόμ Νερί, ο οποίος είχε φτάσει στα 127 μέτρα, μια προσπάθεια η οποία έγινε μια έγκυρη προσπάθεια εθνικού ρεκόρ Γαλλίας, δηλαδή το ρεκόρ Γαλλίας αυτή τη στιγμή έχει πραγματοποιηθεί στο Μύρτο και έγινε και μια προσπάθεια παγκόσμιου ρεκόρ η οποία δεν ήταν επιτυχημένη. Το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 128 μέτρα αυτή τη στιγμή. Άρα για ένα μέτρο χάσαμε. Για ένα μέτρο, ναι. Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει να κάνει αυτό το άθλημα? Επίσημα, βάσει κανονισμών της Ομοσπονδίας όσον αφορά τη διδασκαλία, μπορούσα από 16 χρονών. Το επόμενο ραντεβού σας? Επόμενο ραντεβού είναι στην Καλαμάτα που έχουμε το ευρωπαϊκό κύπελο 25 Αυγούστου και μετά είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που ελπίζουμε να πάει μια ωραία εθνική ομάδα από την Ελληνική Ομοσπονδία για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Χθες έκανα την πρώτη μου επίσημη επίδοση στα 57 μέτρα με σταθερά βάρη. Είναι 3 διαφορετικά αθλήματα στη θάλασσα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει ένας αθλητής, σε τι βάθος χωρίς? Στα σταθερά βάρη, δηλαδή σε αυτό το αγώνισμα που κάνουμε συνήθως, είναι στα 126 μέτρα το παγκόσμιο ρεκόρ. Γιατί έχετε επιλέξει το Μύρτος, γιατί επιλέξατε την περιοχή εδώ? Έχει πολύ ιδανικές συνθήκες, έχει ζέστη, έχει ζεστά νερά, έχει καλές συνθήκες γενικότερα. Έχει πολύ καλή διοργάνωση από έναν έμπειρο διοργανωτή, τον Σταύρο τον Καστρινάκη. Πόσο δύσκολο να μπορέσεις να φτάνεις σε αυτά τα μέτρα, σε τόσο βάθος, χωρίς εξοπλισμό? Δεν θα έλεγα ότι είναι δύσκολο, απλά χρειάζεται όπως όλα τα αθλήματα μια προετοιμασία, μια προπόνηση. Είναι όπως όλα τα αθλήματα, δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Πώς ξεκίνησε? Εγώ ξεκίνησα με το ψαροντούφεκο και σιγά σιγά με τα χρόνια η εξέλιξη και η ανάγκη να ανακαλύψω κάποια άλλα πράγματα στην ελεύθερη κατάδυση με οθήσανε στους αγώνες. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο, έτσι? Είναι αθλητές από... Ναι. Είναι παγκόσμια διοργάνωση. Έχουμε πολλά εθνικά ρεκόρ. Σήμερα έγινε και ένα εδώ στην πισίνα μας. Είναι πολύ ευχάριστο για μας. Είναι το άθλημα της άπνοιας? Ναι, είναι στατική άπνοια. Είναι επικίνδυνο σαν άθλημα? Όχι, γιατί πληρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας. Είναι πολύ ασφαλέστερο από το να παίζεις με 5x5, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος, διότι είναι ένα extreme άθλημα, υπό την έννοια ότι οι αθλητές βουτάνε σε μεγάλα βάθη. Παρ' όλα αυτά ακολουθούνται κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας και επίσης κατά τη διάρκεια της βουτιάς του αθλητή υπάρχουν ειδίτες ασφαλείας, οι οποίοι ακολουθούν τον αθλητή σε ένα συγκεκριμένο βάθος, όχι σε όλο το βάθος σαφώς. Συνήθως οι δίτες αυτοί διατρέχουν τον κίνδυνο στα τελευταία μέτρα της ανάδυσης. Ουσιαστικά το κύριο πρόβλημα είναι η υποξία, έτσι, στο οποίο όταν συμβεί υποβοηθιέται. Υπάρχει σαφώς όλος ο ιατρικός εξοπλισμός για να μπορέσει να υποστηρίξει ένα τέτοιο επεισόδιο. Και άλλα προβλήματα που έχουν οι αθλητές αυτοί είναι τα βαροτραύματα, δηλαδή τα τραύματα που έχουν από το υπερβαρικό περιβάλλον, από την αύξηση της πίεσης.
Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο επεισόδιο σε αυτή εδώ τη διοργάνωση. Ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά μέχρι το τέλος.